Είτε πρόκειται για σνακ είτε για συστατικό φαγητού, γνωρίζετε ήδη ότι υπάρχουν τρία έντομα εγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως καινοφανή τροφή. Αυτός είναι ο επίσημος τίτλος. Ο οικιακός γρίλος, το κίτρινο άλευρο σκουλίκι και η αποδημητική ακρίδα είναι οι τρεις τύποι εντόμων που έχουν εγκριθεί ως νέα τρόφιμα στην αγορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις αρχές του Ιανουαρίου εγκρίθηκε και η διάθεση του τέταρτου εντόμου ως τροφή, το μικρότερο άλευρο σκουλίκι ή σκαθαράκι. Τη μερική διάθεση του πέμπτου εντόμου οικιακού γρίλου μόνο σε μορφή σκόνης, ενώ εξετάζονται 8 ακόμη αιτήσεις. Στην ερώτηση αν πρέπει να τρώμε έντομα, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντάει ότι οι καταναλωτές μπορούν να αποφασίσουν αν θέλουν να τρώνε έντομα ή όχι. Ωστόσο, η χρήση των εντόμων ως εναλλακτική πηγή πρωτεΐνης δεν είναι νέα και τα έντομα τρώγονται τακτικά σε πολλά μέρη του κόσμου. Σύμφωνα δε με τη Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας, τα έντομα ως τροφή αποτελούν σημαντικό ζήτημα του αιώνα μας λόγω του αυξανόμενου κόστους της ζωικής πρωτεΐνης, της επισιτιστικής ανασφάλειας, των περιβαλλοντικών πιέσεων, της αύξησης του πληθυσμού και της αυξανόμενης ζήτησης για πρωτεΐνη. Επομένως, πρέπει να βρεθούν, λένε, εναλλακτικές λύσεις στη συμβατική κτηνοτροφία. Στο πλαίσιο μάλιστα του Horizon Europe, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης για την έρευνα και την καινοτομία, οι πρωτεΐνες με βάση τα έντομα θεωρούνται ήδη ένας από τους βασικούς τομείς έρευνας, όπως υποστηρίζεται, τα περιβαλλοντικά ωφέλη, τα πράσινα, από την εκτροφή εντόμων για διατροφή του ανθρώπου βασίζονται στην αποτελεσματική μετατροπή οργανικών ουσιών σε τροφή, λιγότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, λιγότερη χρήση νερού και καλλιεργήσιμων εκτάσεων και χρήση βιομετατροπής με βάση τα έντομα για τη μείωση της πατάλης τροφίμων. Είναι έτσι? Υποκρύπτεται κάτι άλλο? Υπάρχει κρυφή ατζέντα? Είναι σκηνές παρόντες, παρούσες? Είναι, θα σας πω. Λοιπόν, σήμερα έχω δύο εκλεκτούς φιλοξενούμενους γι' αυτό. Τον καθηγητή στο τμήμα βιοχημίας και βιοτεχνολογίας, φυσιολογίας ζωικών οργανισμών και τοξικολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα. Καλημέρα, κύριε Κουρέτα. Γεια σας. Και τον κύριο Βασίλη Λύκο, διδάκτορα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Καλημέρα, κύριε Λύκο. Καλημέρα, καλημέρα σας και την καλημέρα μου στον κύριο Κουρέτα. Κύριε Κουρέτα, υπάρχει κρυφή ατζέντα? Αυτό δεν μπορώ, δεν είμαι μάντης. Απλώς εγώ θα σας περιγράψω, ας πούμε, μια κατάσταση και αν θέλετε αυτή μπορούμε να τη συζητήσουμε για να δούμε, ας πούμε, αυτό που εσείς ονομάζετε κρυφή ατζέντα. Εγώ δεν το λέω κρυφή ατζέντα, το λέω μια διαφορετική οπτική. Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ κρυφές ατζέντες. Ξέρετε γιατί? Σας αρέσει απλώς για την οικονομία της κουβέντας. Το είπατε και το ξέρω. Όχι μόνο για την οικονομία. Διότι είστε από αυτούς και ο κύριος Λύκος που επιμέναν ότι προεκλογικά δεν είναι καμία συζήτηση για την ανάπτυξη της ουσίας και στρατηγικής του πρωτογενούς τομέα. Αλλά την ίδια ώρα συντελούνται τέτοιες ραγδαίες αλλαγές με αποφάσεις στο Διευθυντήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτε για αυτά γίνεται κουβέντα. Άρα. Λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ επάνω στο σπίτι μου έχω ένα φωτοβολταϊκό το οποίο μου παρέχει την δυνατότητα να έχω τσάμπα ενέργεια και να καλλιεργώ στον κήπο μου διάφορα προϊόντα, ας πούμε, αγροτικά, να παίρνω ενέργεια, να ποτίζω με την φιλική προς το περιβάλλον, να είναι οργανικά, να καλλιεργώ τα έντομα, να έχω δικό μου εντομοτροφείο, αντρώντας ενέργεια από τον ήλιο στο δικό μου το θερμοκήπιο, το φωτοβολταϊκό, και να καταναλώνω 4.000 θερμίδες τη μέρα, 5.000 θερμίδες, και να γίνω 200 κιλά. Δεν είναι περιβαλλοντικά φιλικό? Είναι. Δεν καταναλώνω προϊόντα τα οποία δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον? Δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Δεν είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω? Είμαι. Άρα ποιο είναι το πρόβλημα? Αυτό είναι το μοντέλο το οποίο θέλουμε να υποδείξουμε στους ανθρώπους, ότι θα πρέπει να καταναλώνουμε τροφή η οποία είναι περιβαλλοντικά φιλική, έστω και αν προκύψει με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να περάσει στην κοινωνία. Κάτι εδώ όμως αυτό είναι ένα λάθος μήνυμα, διότι αυτό δημιουργεί ένα άλλο μοτίβο και ένα άλλο είδος ανθρώπου, το οποίο εμένα μου είναι αποκρουστικό. Δηλαδή
τι να λέει ο άνθρωπος, έχω το δικαίωμα να κάνω αυτό που μπορώ. Και εφόσον έχω το δικαίωμα και μου δίνει ο νόμος να το κάνω, θα το κάνω. Και θα τρώω όσο θέλω. Αυτό δεν είναι όμως, δεν είναι αυτό το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Πρέπει να συζητήσουμε ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο θα βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου, οι οποίες πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου πρέπει να τον φέρνουν κοντά στον εαυτό του, το οποίο είναι συνυφασμένο με τη λιτότητα, ναι μεν με την παρεμβαλλοντική διαχείριση, τη σωστή, αλλά αυτό να μην προσκρούει επάνω στην, στην διάρθρωση και την διατήρηση της κοινωνίας, η οποία είναι βασισμένη σε ένα, σε ένα τρόπο λειτουργίας που έχει να κάνει με την αγροτική παραγωγή. Φανταστείτε δηλαδή, είδα σε κάτι κόμματα, κομματίδια ας πούμε, σε κάτι προγράμματα χθες το βράδυ, μου το είπε κάποιος, δεν το ήξερα, ότι λένε ότι πρέπει να καταργηθεί η κτηνοτροφία μέχρι το 2030 και να μειωθεί ας πούμε πολύ και να μην έχουμε κτηνοτροφία, επομένως να πάμε σε εναλλακτικές πηγές όπως είναι αυτές των εντόμων και άλλων πραγμάτων, τα οποία πέρσι στην Ολλανδία, αν θυμάστε, το είχαμε συζητήσει κιόλας, είχε γίνει ένας χαμός το καλοκαίρι με τους Ολλανδούς κτηνοτρόφους, διότι βγήκε μια οδηγία η οποία έλεγε ότι πρέπει να σταματήσουμε την εκτροφή των αγελάδων, διότι συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, και έτσι θα πρέπει αυτές να κλείσουν οι φάρμες της Ολλανδίας και να πάνε στη Γερμανία, που δεν έχει πρόβλημα με τους περιβαλλοντικούς ρήπους. Εκεί δεν είναι, είναι καλά να καλλιεργούνται, αλλά στην Ολλανδία είναι πολύ επιβαρημένο, πρέπει να τις μεταφέρουμε εκεί ας πούμε. Και αυτό έγινε ένας μεγάλος χαμός, είχε παγώσει η αγροτική νοτροφία της Ολλανδίας για μήνες ας πούμε, είχε, όλη η χώρα είχε, ήταν σε μεγάλη κρίση. Επομένως, τι θέλω να πω, ότι όλη αυτή η συζήτηση και όλη αυτή η ατζέντα, η οποία έχει ξεκινήσει και πριν από μερικούς μήνες, αν θυμάστε, στο φόρουμ για το κλίμα, είχε κλείσει δίνοντας στους ισχυρούς του κόσμου πιφτέκια τα οποία προέκυπταν από καλλιέργεια κυττάρων στο εργαστήριο και δεν ήταν από ζώα. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές αναγνώσεις. Το φαινόμενο, τα αέρια του θερμοκηπίου προέρχονται κατά 10% περίπου από τις αγελάδες κυρίως. Έτσι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, αλλά 90% προέρχονται από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, τις οποίες οι άνθρωποι, κηρυτικές κοινωνίες διανεπτυγμένες, εντός και εκτός εισαγωγικών, δεν θέλουν να τις πειράξουν. Θέλουν να πειράξουν και να πείσουν τον κόσμο ότι πρέπει να σταματήσουν την κτηνοτροφία, η οποία κτηνοτροφία, την οποία στηρίζονται παραδοσιακά πάρα πολλές κοινωνίες, και η οποία κτηνοτροφία ενοχλεί το περιβάλλον, και να πάμε σε άλλου είδους πρακτικές, όπως είναι τα έντομα, όπως είναι η καλλιέργεια των κυττάρων και στο εργαστήριο και να παράγονται πιφτέκια εργαστηριακά και διάφορες άλλες λύσεις. Αυτό έχει διάφορα προβλήματα και πάρα πολλές αναγνώσεις. Κατά τη γνώμη μου δεν έχει καμία πρακτική, καθόλου βιώσιμο, διότι έχει να κάνει με την επιβίωση των κοινωνιών, οι οποίες παραδοσιακά είναι πάνω στην κτηνοτροφία, και αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Όποιος νομίζει ότι ο άνθρωπος ανέπτυξε όλο τον οργανισμό και έφτιαξε δόντια για να κόβει τις άρκες, θέτει στην τύχη και μπορεί μέσα σε μια γενιά αυτά να τα καταργήσουμε και να πάμε σε ένα άλλο είδος ανθρώπου, αυτό το πράγμα δεν έχει καμία βάση. Πρέπει να η οποιαδήποτε, και θα πούμε και επιστημονικά μετά, φαντάζομαι, αν δώσετε το χρόνο, για τους κινδύνους που έχουν τα έντομα, αλλά τώρα το βάζω πιο ολιστικά. Κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικά το βάζω. Αλίμονο, εάν με ένα απλό μανιφέστο θέλουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι δεν μπορούμε να τρώμε πια τις αγελάδες, διότι είναι υπογόνες και πρέπει να τρώμε τα έντομα. Και εγώ θα σας πω το εξής. Γιατί να μην τρώμε αυτούς που πεθαίνουν τους ανθρώπους? Τι πειράζει. Να τους ψήνουμε και να κάνουμε ένα γιουρούσι όπως κάνανε παλιά οι ανθρωποφάγοι και να τους τρώμε. Πειράζει. Είναι περιβαλλοντικά φιλικό. Τι νόημα. Τι πειράζει ας πούμε. Και μάλιστα μπορεί ας πούμε μεθαύριο, εάν αυτό το πράγμα
περάσει όλη αυτή η ιστορία που δεν θα περάσει, διότι φανταστείτε ότι τώρα θέλουμε να φτάσουμε να είναι ο τζίρος από τα έντομα σε μερικά δις δολάρια μετά από 10 χρόνια, δηλαδή 1-2% της ζωικής, αλλά είναι το κόνσεπτ τέτοιο, δεν είναι ότι έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, να μην κατασταθεί η κτηνοτροφία. Απλώς ξεκινάμε μια συζήτηση για να βάλουμε στο τραπέζι και να στοχοποιήσουμε συγκεκριμένες συνήθειες, οι οποίες έχουν να κάνουν με την παραδοσιακή ανάπτυξη των κοινωνιών που στηρίζονται στην τροφή, και θέλω να τους πείσουμε για κάτι άλλο. Μισό λεπτό, κύριε Κουρέτα, μισό λεπτό, και θα το δούμε και επιστημονικά, γιατί έχει ενδιαφέρον. Κύριε Λίκο, τι λέτε εσείς? Γιατί φαντάζομαι ότι είτε με τσίπορο εκεί πάνω που είστε εσείς, είτε με τσικουδιά εδώ κάτω, ένα σνακ ντόμου μάλλον θα αρχίσει να λανσάρεται. Τι λέτε, κύριε Λίκο? Τα έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή σας και πολλές φορές, κύριε Σάκη. Κοιτάξτε να δείτε. Ξεκινάμε από το εξής. Δυστυχώς η διαβίωση όλων μας καθίσταται όλο και περισσότερο ακριβή, και την ίδια στιγμή η ζωή αυτή καθ' αυτή γίνεται πάνθυμη, η ανθρώπινη ζωή. Ξεκινάμε λοιπόν από αυτό. Αν θυμάστε παλιότερα είχαμε μιλήσει για την έννοια ανθρωποφάρμες. Δηλαδή ο άλλος πρέπει να τρώει κάτι προκειμένου να συντηρείται, όχι να απολαμβάνει την τροφή, όχι να κάθεται σε ένα τραπέζι μαζί με φίλους, όπως είπατε εσείς, τσικουριά ή τσίπουρο κτλ. Και να απολαμβάνει την τροφή, γιατί μην ξεχνάτε ότι η ίδια η έννοια της συναισθίασης, να το πω και έτσι, για μας ειδικά τους Έλληνες, σημαίνει κάτι περισσότερο. Σημαίνει ότι το φαγητό γίνεται αφρομή για να έρθουμε πιο κοντά και να ανταλλάξουμε απόψεις. Ήταν ο βασικός ακρογωνιαίος λίθος του πολιτισμού μας και, αν θέλετε, και της δημοκρατίας μας, γιατί μας ευνοούσε το κλίμα. Εδώ τώρα τι πάμε να κάνουμε? Εδώ μετά τον έλεγχο της ενέργειας, προσέξτε, μετά προσπαθούμε να πάμε στον έλεγχο της τροφής. Δηλαδή να δημιουργήσουμε βιομηχανοποιημένα τρόφιμα χρηματιστηριακά, προκειμένου να συνεχίσουν να έχουν κάποιο κέρδος οι μεγάλες agro-business. Θα σου πω λίγο διαφορετικά, με κάποιους οικονομικούς όρους. Αυτή τη στιγμή το συσσωρευμένο κεφάλαιο σε funds, τράπεζες κτλ. Είναι 431-3 παγκοσμίως. Και τα κράτη έχουν 91-3. Πώς θα συνεχίσουν λοιπόν να πουλάνε προϊόντα, αν δεν βρούνε καινούργιες τέτοιου είδους πατέντες, προκειμένου να μην έχουν background? Γιατί διαφορετικά ο κάθε επενδυτής, εφόσον δεν έχει 5-6-7%, δεν αποδίδουν τα χρήματά του, θα τα πάρει από τις τράπεζες και θα καταρρεύσει όλο αυτό το σύστημα. Και τώρα τι κάνουμε? Επειδή λοιπόν έχουμε ενεργειακό πρόβλημα, επειδή αποσταθεροποιείται το δολάριο, αν θέλετε, προσπαθούμε να μειώσουμε τις δαπάνες σε ό,τι αφορά την παραγωγή τροφής, βάζοντας βέβαια πάντοτε ένα μπαμπούλα. Ξέρετε, ο μπαμπούλας είναι το διοξίδιο του άνθρακα. Ο μπαμπούλας μετά θα είναι η λειψιδρία. Ο μπαμπούλας μετά είναι εσύ να μην τρέχεις πολύ κατά τη διάρκεια της ημέρας, οπότε να μένεις σπίτι σου για να εκπέμπεις λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα, ώστε να είσαι πιο χαμηλά από τους 10 τόνους. Και αυτός ο οποίος, εφόσον θα είναι δυσέβρετα όλα αυτά, αυτός ο οποίος θα είναι ο άριστος στα πλαίσια του κοινωνικού δραβηδισμού και θα έχει επιβιώσει έναν το άλλον, θα μπορεί να χαίρεται κανονικά τη ζωή του. Αυτά όλα λοιπόν, εν κατακλείδη, θέλω να πω ότι είναι ουσιαστικά θέσφατα, τα οποία θέλουν να μας τα βάλουν και θέλουν να τα εμπεδώσουν στη ζωή μας, χωρίς να μιλάνε για αλλεργίες, παρενέργειες, όλα αυτά θα τα πει καλύτερα ο κύριος Κουρέτας μετά, φαντάζομαι, που μπορεί να και να μας ουσιαστικά να μας οδηγήσουν σε μια αποπολιτισμοποίηση τη σημερινή μας ζωής. Μισό λεπτό, κύριε Λίκο, θα επιστρέψω. Πάω στον κύριο Κουρέτα, στο επιστημονικό πεδίο, διότι, κύριε Κουρέτα, μου λένε εδώ και μου δίνουν και το link ότι ακόμη και το εργαστηρίο κρέας που είπατε, σωστά το είπατε, πρόσφατα σε έρευνα που έγινε από Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, απέδειξε πως το κρέας εργαστηρίου δεν είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον και πως τελικά καταναλώνεται πολύ περισσότερη ενέργεια για την παραγωγή του. Άλλος φίλος μου λέει. Υδρογονάθρακες, κύριε Σαχίνη. Υδρογονάνθρακες, τα λέμε αυτά. Μάλιστα. Υδρογονάνθρακες. Άλλος φίλος από το Southampton λέει, κύριε Κουρέτα, αν υποθέσουμε ότι στο μέλλον θα φτιάξουμε μια επιστημονική αποικία στο δορυφόρο μας στη Σελήνη, θα μας πούνε ότι συμφέρει να ανεβάσουμε εκεί πάνω μια πλήρη φάρμα για τρόφιμα ή μια αποικία εντόμων. Από την άλλη,
θα καταντήσει αυτό σαν το φαγητό των φτωχών και θα βλέπουμε πλέον το μοσχάρι σε μπουτίκ, ενώ οι αγελάδες θα περπατάνε σε πασαρέλα. Πείτε μου, σας παρακαλώ, επιστημονικά. Ναι, κοιτάξτε, να αρχίσουμε από την καλλιέργεια των κυττάρων. Η καλλιέργεια των κυττάρων για να φτάσει, για να γίνει μπιφτέκι, είναι λιγότερο δαπανηρό όσον αφορά τους πόρους, σίγουρα από το να πάρεις το μπιφτέκι από ένα ζώο. Αυτό είναι σίγουρο. Όμως, για να μπορέσεις να φτιάξεις ένα κύτταρο με τέτοια τροποποίηση για να το καλλιεργείς για πάντα, διότι ένα κύτταρο αν το πάρεις και το καλλιεργείς στο εργαστήριο, μετά από μερικές ημέρες θα πεθάνει. Δεν μπορεί να ζήσει. Τα τροποποιούν λοιπόν με τέτοιο τρόπο και τα θανατοποιούν. Δηλαδή τα κύτταρα τα οποία μεγαλώνουν για να γίνουν τελικά μπιστέκι, για να πάει στο πιάτο όποιων ανθρώπων θέλουν να φάνε μπιστέκι από κύτταρα, έχουν υποστεί μία τροποποίηση που λέγεται αθανατοποίηση, που μοιάζει αρκετά με αυτό το οποίο συμβαίνει στα καρκινικά κύτταρα. Όχι ότι είναι καρκινικά τα κύτταρα αυτά, απλώς μοιάζει. Επομένως, μπορεί αυτό να έχει πάρει την άδεια, αλλά δεν έχουν γίνει μελέτες και πειράματα για να ξέρουμε τα κύτταρα αυτά τα οποία είναι θανατοποιημένα και τα οποία προτείνουν να τα φάει ο άνθρωπος, τι επιπτώσεις θα έχουν στην υγεία του μακροχρόνια. Αυτό δεν έχει γίνει. Και δεν ξέρω και αν μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει, αλλά ενδεχομένως αυτό να απαιτήσει πάρα πολύ χρόνο για να απαντηθεί. Επομένως, όλες αυτές οι απόψεις και οι τάσεις που βλέπουμε, το κρέας του εργαστηρίου, τα έντομα, είναι μια προσπάθεια να στοχοποιήσουμε τη ζωική παραγωγή, διότι αυτή παράγει μεθάνιο, το οποίο είναι αέριο του θερμοκηπίου, και έτσι θα πρέπει να σταματήσουμε, χωρίς να πειράξουμε καθόλου τις υπόλοιπες ανθρωπογενείς δραστηριότητες που παράγουν αέρα του θερμοκηπίου, διότι αυτά έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη. Και επομένως αυτή η ανάπτυξη δεν πρέπει να σταματήσει. Όχι, κύριε Κουρέτα, σας προλαβαίνω η εξέλιξη εδώ. Υπάρχουν πια αναφορές ότι καλά είναι τα παιδιά, αλλά παράγουν διοξίδιο του άνθρακα. Τι λέτε τώρα, με συγχωρείτε. Πώς? Σας έχουν προλάβει, λέω, οι εξελίξεις. Υπάρχουν αναφορές ότι καλά είναι τα παιδιά, ναι, αλλά ναι, παράγουν διοξίδιο του άνθρακα. Να μην ξεχνιόμαστε. Επομένως, το γεγονός ότι στοχοποιείται ένας ολόκληρος κλάδος για να μην να σταματήσει τη δραστηριότητά του, αυτό είναι στα πλαίσια μια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία έχει να κάνει με αυτή τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, την οποία είναι. Και ρωτάω εγώ, αυτός ο οποίος φέρνει και προωθεί την πράσινη ανάπτυξη και φέρνει ένα προϊόν το οποίο παράγεται στην Νότια Αμερική, ένα special, ας πούμε, όσπριο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, γιατί δεν λέει ότι εγώ που το φέρνω με το αεροπλάνο καταναλώνω ένα αλφα ποσό ενέργειας και είναι καλύτερο αυτό από το δικό μας το οποίο παράγεται στα Φάρσαλα? Δεν το έχω ακούσει. Ίσα υπάρχει μια τάση να καλλιεργηθούν πάρα πολλές υπερτροφές. Βλέπετε και διάφορες καλλιέργειες που προωθούνται τα τελευταία χρόνια και θα γίνουν και στην Ελλάδα, διότι αυτές είναι της μόδας. Εκτοπίζοντας τις δικές μας τροφές, οι οποίες παραδοσιακά είναι. Όμως για σκεφτείτε το εξής. Τα τελευταία 20-25 χρόνια οι μεγάλες εταιρείες τροφίμων και σπόρων και γεωργικών φαρμάκων έχουν μετακομίσει σε περιοχές του πλανήτη, όπως είναι η Ανατολή και η Νότιος Αμερική και κάποιες στην Αφρική, οι οποίες αυτές οι περιοχές έχουν μετατρέψει τους μικροκαλλιεργητές που καλλιεργούσαν εκεί την τροφή τους σε υπαλλήλους των εταιριών, οι οποίοι άνθρωποι, αντί να καλλιεργούν αυτά που καλλιεργούσαν, καλλιεργούν τους σπόρους τους οποίους τους δίνουν οι εταιρείες. Και μάλιστα τα πρότυπα αυτά τα οποία παράγονται, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση, διότι τα παραδίνουν στις εταιρείες. Άρα από τη μια μεριά σταμάτησαν να καλλιεργούν τα δικά τους και από την άλλη το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα που ήταν να παράγουν τη δική τους τροφή, το έχουν χάσει, γιατί πρέπει να βρουν λεφτά να αγοράσουν πλέον τροφή γιατί δεν την παράγουν. Συν ότι επειδή δεν είναι δική τους η καλλιέργεια, δεν τους νοιάζει περιβαλλοντικά τι θα γίνει και ούτε ενδιαφέρεται, γιατί αυτό το οποίο θα παράγουν δεν θα το φάνε αυτοί. Επομένως, κλείνω. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το μοντέλο της ανάπτυξης, το οποίο είναι, και κυρίως μιλάμε για 4 προϊόντα, ρύζι, καλαμπόκι, σόγια, στάρι. Αυτά έχουν εκτοπίσει από τις χώρες τις παραδοσιακές που καλλιεργούσαν διάφορα προϊόντα τη δική τους τοπική γαστρονομική
κουζίνα και έχουν αντικατασταθεί από άλλες καλλιέργειες. Πείτε μου, πριν από 30 χρόνια εμείς σαν, σαν χώρα ας πούμε, δεν τρώγαμε μελιτζάνες, δεν τρώγαμε μέλι, δεν τρώγαμε καρύδια, αμύγδαλα, δεν τρώγαμε μυζήθρες, δεν τρώγαμε τέτοια πράγματα. Ποιος τρώει τέτοια πράγματα σήμερα? Μπάμιες, αν βγείτε έξω, μπάμιες, αν βγείτε κουτιά, έξω θα δείτε πίτες, σουβλάκια, πίτσες και οτιδήποτε είναι παράγωγο αυτών των τεσσάρων πρώτων που σας είπα. Επομένως σιγά σιγά αλλάζει το διατροφικό μοντέλο, ύπουλα, ανεπαίσθητα και με τρόπο που κάποια στιγμή ξυπνάμε και τα πράγματα είναι αλλιώς. Και όταν υπάρχουν και επισητιστικές κρίσεις, όλα αυτά τα πράγματα μεγεθύνονται. Λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, κύριε Κουρέτα, λέει, μελέτες πέρα από την ωφέλεια την πρωτεϊνική που μας λασάρουν για βλαβερές συνέπειες από τροφές εντόμων ή μελέτες καρκινογέννησης έχουν γίνει? Κοιτάξτε, τα έντομα, υπάρχει ένας μεγάλος σκεπτικισμός όσον αφορά τα αλλεργιογόνα που υπάρχουν στα έντομα. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι πληθυσμοί και κάποιες χώρες που τα τρώνε χρόνια, ας πούμε, έχουν συνηθίσει να τα τρώνε και έχουν συνηθίσει αυτή τη διατροφή. Επίσης υπάρχουν θέματα με μικρόβια ενδεχομένως και άλλα παθογόνα τα οποία μπορούν να περάσουν από τα έντομα στους ανθρώπους, παρόλο που θα καλλιεργούνται υπό συνθήκες υποτίθεται πάρα πολύ καλές. Είναι ένας προβληματισμός, όπως επίσης και για άλλες ουσίες οι οποίες περιέχονται μέσα στα έντομα και το οποίο δεν έχουν στους ανθρώπους δοκιμαστεί, παρόλο που κάποιοι πληθυσμοί, λέω, τα τρώνε ορισμένα έντομα. Μάλιστα. Λέει εδώ κάποιος για το αίσθημα της αηδίας, αφήστε το αυτό, το μάρκετινγκ το έχει τσιμπήσει και γι' αυτό κυκλοφορούν αρχικά σε μορφή σκόνης. Δεν είναι η αηδία, την ξεπεράσουν. Όμως μου λέει κάποιος άλλος εδώ, κύριε Κουρέτα, μα και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το εργαστήριο εντομολογίας, μελετά μπάρες και τσιπς εντομοπρωτεΐνης. Το ξέρετε, λέει αυτό? Το ξέρω, ναι, το ξέρω. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κάποιοι συνάδελφοι το έχουν με γεια τους, με χαρά τους. Εμείς τώρα συζητάμε για τα από εκεί και πέρα. Λοιπόν, επομένως οι κοινωνίες είναι έτοιμες να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο είχαν επιβιώσει, είχαν διαρθρώσει το εισόδημά τους και τις καλλιέργειές τους, είτε πρόκειται για φυτική είτε για ζωική παραγωγή. Είναι έτοιμες. Και τι θα τους πούμε, όλους αυτούς τους ανθρώπους, όπως τους Ολλανδούς, οι οποίοι θέλουν να σταματήσουν την καλλιέργεια ή να τη μειώσουν των αγροτικών ζώων, τι θα τους πούμε? Και εν πάση περιπτώσει, αυτό το κατσίκι ή το πρόβατο ή το ζώο το οποίο βόσκει έξω και το οποίο τρέφεται με τα χιλιάδες ενδυμικά αρωματικά φυτά που έχει η πατρίδα μας, που είναι η δεύτερη βιοποικιλότητα στον πλανήτη μετά τη Μαδαγασκάρη, πώς θα μπορέσουμε να το κρατήσουμε? Και η επίδραση που θα έχει στο περιβάλλον και στην υγεία αυτό το κρέας το οποίο παράγεται, ποιος θα μας βεβαιώσει ότι σταματώντας το και πηγαίνοντας σε μια αλλαγή μοντέλου διατροφικού και εργασιακού, όλους αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους, τι θα τους προσφέρουμε, τι θα τους δημιουργήσουμε, αυτοί οι άνθρωποι πώς θα ζήσουν? Αυτά είναι τα ερωτήματα τα σοβαρά, τα οποία δεν ξέρω αν θα ανοίξουν ποτέ και δεν ξέρω αν τα κόμματα ενδιαφέρονται για τέτοιες βαθιές κουβέντες, αλλά είναι σίγουρο ότι η κουβέντα το επόμενο διάστημα θα ανοίξει και για αυτά τα θέματα. Θέλω, πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Κουρέτα, γιατί έχετε και ένα λιμένη υποχρέωση, να σας ρωτήσω, άρα, και ο κύριος Λύκος θα παραμείνει, άρα κατά τη γνώμη σας, αντί η συζήτηση να γίνεται στα σοβαρά για τη στρατηγική ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, προσπαθούμε με αυτές τις κοινοτικές αποφάσεις και οδηγίες να πετάξουμε την μπάλα στην εξέδρα και να αλλάξουμε και το ίδιο το πρότυπο? Είπατε κάτι πολύ σωστά. Τα δόντια στον ανθρώπινο οργανισμό δεν αναπτύχθηκαν έτσι για την πλάκα. Ούτε οι κοφτήρες, ούτε οι μασιτήρες, ούτε οι κοινόδοντες. Μάλιστα. Και μάλιστα εγώ είμαι υπηρετώ μια βιοτεχνολογία η οποία χρησιμοποιεί περισσότερους γενετικούς πόρους, χρησιμοποιεί περισσότερα μέσα για να διατηρήσει τη γενετική ποικιλότητα και όχι να τη μειώσει. Αυτή είναι η βιοτεχνολογία την οποία εγώ υπηρετώ. Δεν θέλω να όλα αυτά η οποία η φύση έχει δημιουργήσει
εμείς να βάλουμε τα χέρια μας και να τα σταματήσουμε στο όρμα της ανάπτυξης, όποιας ανάπτυξης, πηγαίνοντας στην ανεργία και στην αλλαγή προτύπου και εργασιακού και διατροφικού εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν νομίζω ότι έχουμε αυτό το δικαίωμα να το κάνουμε. Κύριε Κουρέτα, σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Άρα, από καλά. Το Ηράκλειο. Εδώ είμαστε. Ο κύριος Βασίλης Λύκος παραμένει στη συχνότητα. Ο κύριος Κουρέτας έπρεπε να αποχωρήσει γιατί έχει και άλλες υποχρεώσεις. Κύριε Λύκο, εντάξει, εγώ κατάλαβα και δεν ήθελα να φέρω και σε δύσκολη θέση τον καθηγητή τώρα να συνομιλεί για αποφάσεις συναδέλφων του. Ωστόσο, θα μείνω με εσάς αυτό και θα πάμε ευρύτερα την κουβέντα. Μπάρες και τσιπς εντομοπρωτεΐνης, το ξέρω, είπε ο κύριος Κουρέτας, από το Εργαστήριο Εντομολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Και ξέρετε τι διαβάζω εδώ. Ότι στην Ελλάδα και κυρίως σε καταστήματα υπερτροφών για αθλητικές ή σε καταστήματα υγιεινών τροφών για αθλητές κυκλοφορούν συσκευάσματα εντομοπρωτεϊνών, τα οποία ωστόσο είναι εισαγόμενα. Η έρευνα που κάνουμε, λέει ο επικεφαλής του εργαστηρίου, σημαίνει ότι είναι τόσο ωριμή που περιμένουμε έναν επενδυτή να κάνουμε ελληνική παραγωγή, αναζητώντας βέλτιστες λύσεις για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών με πρώτη ύλη φιλική προς το περιβάλλον. Εδώ καταλαβαίνετε, το είπα προηγουμένως. Εδώ ουσιαστικά αυτό πρέπει να τα βλέπουμε όλα ενιαία. Αν δεν τα δούμε ενιαία, θα χάσουμε, καταλαβαίνετε, το δάσος. Βλέπουμε το δέντρο κάθε φορά, γιατί εκεί μας οδηγούν το βλέμμα μας. Να βλέπουμε μόνο το δέντρο, όχι το δάσος. Δηλαδή, υπάρχει ένας στόχος, ο οποίος είναι αέρια θερμοκηπίου. Ο πλανήτης χάνεται, ο ΙΜΕ. Δεν μιλάει κανένας, ας πούμε, για το διοξείδιο του άνθρακα που εκλείεται από τα ηφαίστεια, από τις φωτιές. Φανταστείτε ότι η φωτιά στην Εύβοια, που έγινε πριν από 2 χρόνια, και το λέω και το ξαναλέω γιατί είμαι περήφανος που είμαι από την Εύβοια. Λοιπόν, η φωτιά στην Εύβοια ήταν σαν να καίγαμε 5 χρόνια λιγνίτη, φουλ, στην Ελλάδα. Φουλ. Όχι όπως τώρα. Είναι οι καλλιέργειες. Καλλιεργούμε τα θρήματα. Αυτά εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα. Ζωικό βασίλειο, που το είπαμε, είναι γύρω στα 80 δις. Οι άνθρωποι, βεβαίως, είναι άλλα 10 δις. Αλλά 39 δις μάλλον, είναι οι ωκεανοί. Η βασιλικότερη πηγή εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα είναι οι ωκεανοί. Όταν θερμαίνονται οι ωκεανοί, εκπέμπουν διοξίδιο του άνθρακα. Καταλαβαίνετε. Και εδώ τώρα πάμε και τι κάνουμε. Παίρνουμε ένα κομμάτι, το οποίο είναι τα έμβια όντα, και λέμε ότι εμείς βάζουμε αυτό το στόχο και με βάση αυτόν το στόχο πρέπει να αλλάξουμε την παραγωγή, την αγροτοδιατροφή, να αλλάξουμε τον τρόπο διαβίωσης, να αλλάξουμε την παραγωγή ενέργειας, να αλλάξουμε τελικά όλα τα μοντέλα κατανάλωσης και παραγωγής. Σε αυτά τα μοντέλα από πίσω υπάρχουν κάποιες μεγάλες, πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες, BlackRock που χρηματοδοτούν και τα λοιπά, οι μεγάλες agrobusiness, ξέρω εγώ, Big Tech και τα λοιπά, οι οποίες σε συνδυασμό με το Artificial Intelligence, με το AI, προσπαθούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο σε ένα διαφορετικό τρόπο διαβίωσης. Στα πάντα. Στα πάντα. Ακούστε. Με στόχο Ναι. Την το κέρδος κάποιων, γιατί καταλαβαίνετε, λόγω πληθωρισμού πρέπει να πετάξουμε κάτι καινούργιο στην αγορά, προκειμένου να συνεχίσουν να επενδύουν. Ε. Με στόχο λοιπόν, από τη μια το κέρδος, τη συρρήκνωση του πληθυσμού και βέβαια τον έλεγχο. Πάντα. Ακούστε, φάρμα εντόμων, δεν ξέρω αν διαβάζω σωστά, UNSECT ιδρύθηκε το 2011 στο Παρίσι της Γαλλίας, έχει πάρει επιστοποιήσεις, εκτρέφει και επεξεργάζεται έντομα το 2011 σε υψηλής ποιότητας λύσεις συστατικά, όχι μόνο για τα κατοικίδια, τα ψάρια και τα φυτά, αλλά και για τη διατροφή του ανθρώπου. Χρησιμοποιεί πρωτοποριακή ιδιόκτητη τεχνολογία που καλύπτει από 377 διπλώματα εύρεση τεχνίας. Διαχειρίζεται 3 μεγάλες εγκαταστάσεις παραγωγής, μία στον Τόλι της Γαλλίας, μία στην Ολλανδία, μία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φτιάχνει και άλλη μία στο Αμιέν της Γαλλίας. Απασχολεί πάνω από 600 άτομα. Έχει συγκεντρώσει 500 εκατομμύρια δολάρια από μεγάλα παγκόσμια επενδυτικά κεφάλαια. Κέρδισε το βραβείο αηφορία στην κατηγορία τροφίμων. Με έπαθλο 600.000 δολάρια και καταλήγει. Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι ότι θα μας επιτρέψει σύντομα να ταΐζουμε περισσότερο από 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Δεύτερο, φάρμα εντόμων. Food Chain 2.0. Μετατροπή των απορριμμάτων σε τροφή. Μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία για δημιουργία φάρμα εντόμων προσεγγίζει άλλη μεγάλη εταιρεία βιοτεχνολογίας, η Bitter Origin. Αποστολή της είναι να διορθώσει τη σπασμένη τροφική αλυσίδα
εξαλείφοντας τη σπατάλη τροφίμων. Ποιος είναι, λέει, ο καλύτερος καταναλωτής των απορριμμάτων? Τα σκουλίκια. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Ναι. Αυτό τώρα το λένε στα πλαίσια, ας πούμε, της τροφικής... προσπαθούν να το πούνε στα πλαίσια της τροφικής αλυσίδας. Μάλιστα. Στα πλαίσια ότι δεν θα έχουμε απορρίμματα και ούτω καθεξής. Κυκλική οικονομία και τα λοιπά. Ναι, η κυκλική οικονομία δεν είναι ακριβώς αυτό. Εμένα μην το λέτε. Θα μπορούσαμε να γυρίσουμε στις εκτατικές καλλιέργειες, όπου ό,τι καταναλώναν οι άνθρωποι, αυτό επιτόπου αφοικοδομούνται. Γιατί είχαν γουρούνια οι Έλληνες, για παράδειγμα? Γιατί ήταν πανφάγα, να σου πω και έτσι. Και ήταν και το αγαπημένο ζώο. Γιατί ήταν πολύ μεγάλο, πολύ κρέας, λίπος, και από την άλλη έτρωγε τα πάντα. Ό,τι περίσσευε, δηλαδή δεν υπήρχε σκουπίδι. Εδώ όμως ξέρετε τι γίνεται. Εδώ προσέξτε να δείτε πώς το εφαρμόζουν. Αυτές οι εταιρείες που ιδρύονται, οι λεγόμενες εντός εισαγωγικών πράσινες, έχουν υψηλότερες μετοχές, δηλαδή premiums. Παίρνουν χαμηλότερο καδάνια και τα ομόλογα τους έχουν χαμηλότερο επιτόκιο. Και επιπλέον, όλοι οι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί τα προκρίνουν, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Κομισιόν, ο ΩΣΑ, το ΔΝΤΟΥ. Το καταλαβαίνετε? Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι το χρονικό ενός μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αρχικώς δημιουργούμε το πρόβλημα, έχουμε πρόβλημα. Εμείς έχουμε δημιουργήσει ήδη τις εταιρείες και σιγά σιγά οθούμε κοινωνίες, παραγωγή κτλ. Προς αυτή την κατεύθυνση. Το πρόβλημα, βέβαια, το μεγαλύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως το βλέπετε και παγκοσμίως, ότι υπάρχει ένας πόλεμος. Βέβαια, ένας πόλεμος ο οποίος διατηρείται γιατί βολεύει όλους, αλλιώς θα είχαμε ένα κράτος και ως ονούπο θα έχουμε και ένα λοιμό. Σας το λέω αυτό από την εκπομπή σας. Θα υπάρξει λοιμό, θα υπάρξει πείνα. Και θα υπάρξει πείνα ακριβώς προκειμένου να μπορέσουν να εφαρμοστούν αυτές οι καινούργιες πρακτικές, οι καινούργιες ιδέες ό,τι αφορά την παραγωγή της τροφής. Δείτε τι γίνεται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε μικρός κλήρος απαλωτριώνεται. Δεν θα μπορεί να το συντηρήσει κανένα. Έχουμε νομίζω 6,5 εκατομμύρια εκτάρια. 6,5 εκατομμύρια εκτάρια έχουν χαθεί τα τελευταία 10 χρόνια από καλλιεργούμενες εκτάσεις. Σκεύος, κοντόπια και δεδρόδες καλλιέργειες και αμπέλια κτλ. Άρα πού οδηγούμαστε? Οδηγούμαστε ότι είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσει ο άλλος να είναι κτηνοτρόφος, πολύ δύσκολο να συνεχίσει να είναι αγρότης και συνεπώς θα πρέπει να παίρνει την εισαγόμενη τροφή. Μέσω της εισαγόμενης τροφής εσύ θα έχεις ένα διαρκές έλλειμμα. Ένα διαρκές έλλειμμα. Είδατε τι γίνεται με τη δασμολογική πολιτική, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά καταστράφηκε η αγροτική οικονομία μας. Γιατί ακριβώς έχει να ανταγωνιστεί στην Τινησία, επειδή κλείνει στο όνομα της, του εμπορικού ισοζυγίου της, του αγροτικού ισοζυγίου της, κλείνει συμφωνίες στη Γερμανία και στο φέρνει να τον ανταγωνιστείς εσύ. Όπου η Γερμανία, ναι, πληρώνει, ανταλλάσσει αυτό με βιομηχανικά προϊόντα υψηλής αξίας, αλλά εμείς τι έχουμε να δώσουμε? Τίποτα. Άρα θα φτάσουμε στο τέλος να είμαστε μόνο απλά μία χώρα υπηρεσιών. Τίποτα άλλο. Δηλαδή μιλάμε για μία λατινοαμερικανοποίηση της Ελλάδας. Εν προκειμένου μιλάω για την Ελλάδα. Βέβαια αυτό θα είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα για την, και ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε πώς αλλάζουν τα υπουργεία. Υπουργείο Αζότου, όχι περιβάλλοντος, προσέξτε, Αζότου στην Ολλανδία. Κλείνουν όλες οι μικρές καλλιέργειες. Γίνεται μάχη. Το ίδιο γίνεται και στη Γαλλία. Και από την άλλη τι γίνεται? Σου αυξάνουν την ενέργεια. Άρα αυξάνουν ουσιαστικά την παραγωγή ζωοτροφών. Αυξάνουν δηλαδή τη συντήρηση αυτού που έχεις να παράξεις. Δεν μπορείς να το παράξεις. Και σου λένε μετά, έλα εδώ, πάρε έντομα. Και θα πάρεις και ορισμένους σπόρους, οι οποίοι θα είναι πατενταρισμένοι και στα οποία κάθε χρόνο θα πρέπει να πληρώνεις πνευματικά δικαιώματα. Σε λίγο καιρό, θυμηθείτε το κύριε Σταχίνη, θα απαγορεύεται να καλλιεργούνται σπόροι τους οποίους τους έχουμε φυλάξει από την προηγούμενη σοδιά. Όπως και θα γίνει υποχρεωτικό. Θυμηθείτε το αυτό, μέχρι το 2030 έως το 2000, μέχρι το 2050 μάλλον, υποχρεωτική η κατανάλωση τέτοιου είδους βιομηχανοποιημένων τροφών. Εκεί πάει όλη η ιστορία, όπου κάποιοι θα ελέγχουν 5-6 μεγάλες εταιρείες, αν θέλετε και 50.000 χρηματιστηριακές εταιρείες, θα ελέγχουν όλα τα κράτη. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να επιβληθεί βέβαια αυτό. Λέω Σπύρος εδώ, εμείς κύριε Λύκο, κύριε Σαχίνη, είμαστε βλάχοι και θα τρώμε προβατίνα στα κάρβουνα. Ναι, καλά, εντάξει, μη φας γρήλο στα κάρβουνα. Θα απαγορεύεται η προβατίνα όμως, πείτε του.
Θα απαγορεύεται η προβατίνα. Θα απαγορεύεται ακόμα και το ψήσιμο. Να το πω και έτσι. Οπότε εκεί τι θα κάνει, θα πληρώνει πρόστιμο. Λέει ο Παναγιώτης, και στον Καναδά υπάρχουν τρεις τερατώδεις έκταση εργοστασιακές ενεργές εγκαταστάσεις. Άλλος φίλος ο Νίκος λέει, θα ήθελα να ξέρω όταν βάζει το σκουλίκι να φάει το ανθυγινό μπέργκερ ή το κάθε κατεργασμένο τρόφιμο που απορρίπτουμε στα σκουπίδια, για τα οποία ξέρουμε πολύ καλά πως πρέπει να τα αποφεύγουμε, αφού κατηγορούνται για εκατοντάδες παθήσεις με κύρια κίνη του καρκίνου. Και μετά τρως το σκουλίκι. Πώς είσαι σίγουρος ότι θα φας μαζί και όλα αυτά τα οποία έπρεπε να αποφύγεις? Δεν θα τρως το σκουλίκι το οποίο απεικοδομεί, υποτίθεται, τα απορρίμματά σου, δηλαδή προϊόντα καταβολητών. Όχι, θα τρως σκουλίκι φάρμας. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ακριβώς. Εσύ θα τρως το επεξεργασμένο. Ωραία. Το ερώτημα αναβιβάζεται. Έχει μελετηθεί πως ένας οργανισμός όπως το σκουλίκι φάρμας, που διαθέτει ένα πάρα πολύ απλοποιημένο γαστρεντερικό, θα αποβάλει τα βλαπτικά και θα κρατήσει μόνο τα ωφέλιμα για να αναπτύσσεται μες στη φάρμα? Κύριε Σαχίνη, αυτή τη στιγμή δίνονται τεράστια χρήματα προκειμένου σε διάφορα εργαστήρια να τρέχουν αυτές οι έρευνες. Και ό,τι παράξουν και συνεχεία, αυτό θα πει σε παραγωγή. Μέσω του FDA θα πάρουν, ξέρω εγώ, μια έγκριση κτλ. Αλλά ο FDA δεν ήταν αυτός που εγκρίνει από το πρώτο στάδιο και τα εμβόλια. Άραγε. Καταλαβαίνετε δηλαδή εδώ που οδηγούμαστε. Συλλήβει ως κοινωνία. Είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Δεν αλλάζει κάτι. Θα το δοκιμάσεις πρώτα επειδή έχει παραχθεί και μετά. Για τις παρενέργειες δεν θα σε καλύπτει καμία κοινωνική ασφάλιση, δεν θα σε καλύπτει τίποτα. Ο φίλος ο Κώστας λέει, στις πατάτες στα μεγάλα πολυκαταστήματα, στην ταμπέλα του δικτύου αναφέρεται απαγορεύεται η επαναφύτευση. Έχετε εικόνα γιατί αναγράφεται αυτό? Γιατί είναι η πατέντα. Τι γιατί αναγράφεται? Είναι η πατέντα, είναι πνευματικά δικαιώματα και τα περισσότερα από αυτά θέλω να σας πω ότι είναι υβρίδια. Δηλαδή δεν μπορείς να κόψεις ένα βλαστό, ας πούμε, και να το φυτέψει το χώμα προκειμένου να παράξει το ίδιο το δικό σου φυτό. Και θα απαγορεύεται εσύ ο ίδιος, δείτε τι γίνεται με τις τράπεζες σπόρων. Θα καταργηθούν αργά ή γρήγορα οι τράπεζες σπόρων. Θα απαγορεύεται εσύ ο ίδιος να τα επαναπαράξεις, να τα επανακαλλιεργήσεις. Ή να σου πω και ένα άλλο παράδειγμα. Αυτό που είχαμε κάνει και με εκπομπή, θυμάμαι παλιότερα, κύριε Σταχίνη, σε σχέση με τα 20 ζώα. Δεν θα σου επιτρέπουν εσύ να συντηρήσεις. Και δεν είναι μόνο ουσιαστικά να συντηρήσεις τον εαυτό σου, να συντηρήσεις ένα μοντέλο διαβίωσης το οποίο έχει συνηθίσει. Και αυτό, ξέρετε τι κρύβει από πίσω? Κρύβει ουσιαστικά ότι θα καταργήσουμε αυτό που λέμε συλλογική μνήμη. Συλλογικό υποσυνείδητο, μάλλον. Όταν εσύ δεν θα έχεις σχέση με το χώρο σου, δεν θα έχεις σχέση με την τροφή σου, δεν θα έχεις σχέση με τον τόπο που μεγάλωσε, δεν θα έχεις σχέση με τους ανθρώπους με τους οποίους ολοκληρώθηκες, αν θέλεις, μαζί. Ως προσωπικότητα, τι θα έχεις πια? Θα είσαι απλά ένας εργαζόμενος με έναν αριθμό που θα δουλεύει σε έναν χώρο, ο οποίος θα μπορεί να πηγαίνει οπουδήποτε του προσφέρει δουλειά μια εταιρεία η οποία θα τον απασχολεί. Όχι που θα εργάζεται, που θα τον απασχολεί. Υπουργείο Απασχόλησης, όχι εργασίας. Θυμηθείτε τα όλα αυτά. Όλα αυτά έχουν μια συνέχεια. Ο Κώστας λέει ότι ήδη στη Σκανδιναβία δοκιμάζεται μέσα από κάρτες ακόμη και η άντληση των πόρων προς φαγητό με πιστωτικές μονάδες. Πειραματικά αρχικώς. Αυτό είναι το social credit issue. Το social credit. Τα social credit είναι αυτά. Τα οποία ουσιαστικά τι θα σου κάνουν? Θα σου βάζουν στόχους. Θα σου βάζουν στόχους οι οποίοι θα σου λένε ότι εσύ. Πόσο διοξίδιο του άνθρακα κατανάλωσε αυτό το μήνα? Τόσο. Λοιπόν, θα υπάρχουν τα CBDCs, δηλαδή το ψηφιακό χρήμα, όπου εσύ, όπου αυτομάτως θα ελέγχεται οποιαδήποτε κατανάλωση έκανες, και αν εσύ τρως παραπάνω κρέας, κανονικό κρέας, όχι συνθετικό ή 3D κρέας, σημαίνει ότι εσύ πλέον δεν θα μπορείς να αγοράζεις ή δεν θα μπορείς να μετακινήσεις. Άρα εσύ θα πρέπει αναγκαστικά, προκειμένου να παίρνεις bonus. Γιατί θα υπάρχουν αυτά τα κοινωνικά bonus, κοινωνική πιστοληπτική ικανότητα να καταναλώνεις αυτού του είδους τις τροφές, προκειμένου να συνεχίσεις να παίρνεις bonus. Για να μπορέσεις να κάνεις διάφορες άλλες δραστηριότητες. Δηλαδή, για παράδειγμα, να ταξιδέψεις με αεροπλάνο. Όταν δεν θα το κάνεις αυτό, αυτομάτως δεν θα έχεις χρήματα. Θα σου τελειώνει η βενζίνη. Πώς να σου το πω πολύ αυτά. Θα πηγαίνεις μέχρι τα 10 χιλιόμετρα και μετά τελειώνει η βενζίνη. Για τους σπόρους, λέει ο Νικόλας, να πληροφορήσω ότι στο γνωστό πελίτη που διανέμει σπόρους εγχώριους στον κόσμο δωρεάν,
ήδη αντιμετωπίζει νομικές διώξεις με πρόσχημα τη φοροδιαφυγή. Επειδή έχω πάρει σπόρους, λέει, από τον πελίτη, ενημερώνω πως δεν τους πουλά. Χρεώνει μόνο το κόστος αποστολής για να καταλάβουμε πού πάει το πράγμα. Ακριβώς, είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Δηλαδή, αντί να γυρίσουμε, θα σας πω ένα. Εγώ είμαι περιβαλλοντολόγος, κύριε Σαχίνη, και δεν μπορώ να λέω αυτή τη στιγμή να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε αυτό το πλανήτη. Ναι, υπάρχει ρήπανση, προσέξτε, πέρα από αέρια του θερμοκηπίου. Θα μπορούσαμε να το διατηρήσουμε πώς? Ξαναγυρνώντας σε προηγούμενες καταστάσεις και κοινωνικοποίησης και διαβίωσης. Δηλαδή μέσα από εκτατικές και όχι εντατικές καλλιέργειες και μία σειρά από τέτοιου είδους πράγματα. Πρέπει, αν θέλετε, για να μπορέσει να σωθεί ο πλανήτης, και θα το πω στην εκπομπή σας, να γίνει μία αποανάπτυξη. Αποανάπτυξη υπό την έννοια ότι εμείς δεν μπορούμε να χρειαζόμαστε. Δηλαδή, δείτε πόσες ηλεκτρονικές συσκευές, πόσες ηλεκτρικές συσκευές χρησιμοποιούσατε πριν από 10 χρόνια και πόσες τώρα. Άρα δεν μπορεί να γίνει. Πώς θα καλυφθεί αυτή η ενέργεια? Δεν μπορεί να καλυφθεί αυτή η ενέργεια. Και παρατηρήστε το παράλληλα στην διατροφή σας. Τι τρώτε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας? Πόσα πετάτε στα σκουπίδια? Έρχονται λοιπόν τώρα οι πολυεθνικές και σου λέει, κύριε, αφού θέλεις εσύ να είσαι υπερκαταναλωτής, θα σε φτιάξω εγώ. Θα σου πω εγώ πώς θα παίξεις. Και θα φτιάξω ένα ωραίο χαμπουκεράκι, όπου θα έχει γεύση κρέατος, αλλά δεν θα είναι κρέας. Θα είναι σαν να τρώτε κρέας, αλλά δεν θα είναι κρέας. Παΐσιος. Και εκεί εγώ θα σου ικανοποιώ τη μανία σου και την κατανάλωση την οποία θα σου έχω αναπτύξει εγώ. Εσύ θα πληρώνεις, θα σε δούλος αυτών των συνηθιών, των εθισμών που θα σου έχω καλλιεργήσει εγώ, και άρα θα είσαι πλήρως ελεγχόμενος. Θέλω... Για ποια δημοκρατία λοιπόν μετά θα μιλάμε και τα λοιπά? Θα μιλάμε για δημοκρατία των εντόμων. Καταλαβαίνετε τώρα τι λέμε. Θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράνε, από ό,τι βλέπω εδώ, η μία απόφαση μετά την άλλη. Δηλαδή έχουμε αδειοδότηση 4 έντομα και εκκρεμούν άλλα 8. Άρα το ερώτημα... Οι αδειοδοτήσεις για τα έντομα πάνε προς... Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι δεδομένο. Θυμάστε πότε είχαμε πρωτοκάνει την κουβέντα στην εκπομπή σας? Νομίζω πάνε 2 χρόνια. 3. 3 που σας το είχα επισημάνει αυτό. Γιατί το έβλεπα ότι ερχότανε, όπως ερχότανε και ενεργειακή κρίση. Ακρίβεια ρεύματος κτλ. Σας είπα, θέλω να κλείσω με αυτό που είπα στην αρχή. Μισό λεπτό, πριν κλείσετε. Μου λέει εδώ κάποιος ότι μόλις... Προσέξτε, μόλις στις 25 Ιανουαρίου, αλλά πέρασε λέει στο Ντούκο, δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το πράσινο φως για την πώληση της νέας τροφής από τον οικιακό γρίλο σε αποξηραμένη σκόνη, πάστα ή κατεψυγμένη μορφή. Η τροφή προορίζεται για τη διάθεση στην αγορά ως συστατικό σε διάφορα προϊόντα διατροφής για το γενικό πληθυσμό. Σε πρώτη φάση θα μπουν ως συμπληρώματα τροφής, τα οποία εσείς δεν θα τα γνωρίζετε, γιατί σιγά μην διαβάζετε τι υπάρχει σε ένα μπιφτέκι το οποίο θα αγοράζετε από το σούπερ μάρκετ. Εγώ ήξερα, κύριε Λύκο μου, το κόκκινο χρώμα που συναντάμε στα αλλαντικά έχει σχέση με το καρμινικό οξύ, μια χημική ουσία, το καρμινικό, ακριβώς, που παράγεται από τα θηλυκά έντομα και τα αυγά τους. Αλλά αυτό όμως έμπαινε μέσα στην τροφική αλυσίδα. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό εδώ που συζητάμε. Αυτό, κοιτάξτε, έχει να κάνει ότι πρώτον δεν το έχεις ελέγξει, παίρνονται άδειες κτλ. Αλλά είναι τεράστια τα ποσά που παίζονται από πίσω. Σας επαναλαμβάνω, το είπα και στην αρχή. Start-ups, εταιρείες. Πόσα κεφάλαια ρίχνονται από πίσω? Κεντρικές τράπεζες. Πόσες είναι οι συστημικές τράπεζες που τα προωθούν αυτά? Άρα προσπαθούν ουσιαστικά να δημιουργήσουν ένα νέο προϊόν, ένα νέο χρηματιστηριακό προϊόν, όπου να τρέξει ο κόσμος προκειμένου να μπορέσουν να καλύψουν τις τεράστιες φούσκες που έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια. Μακριά από την πραγματική παραγωγή. Μακριά από την πραγματική οικονομία. Εδώ είναι το όλο θέμα. Καταστρέφουν δηλαδή την πραγματική οικονομία. Επίλογος. Επίλογο, σας το είπα και πάλι, ότι θα μας πάνε ώστε. Έχουμε και εκλογές, ξέρετε, σε 3 μέρες. Και δεν έχει τεθεί τίποτα από αυτά. Τίποτα. Γιατί εκεί είναι ο προοδευτισμός κάποιου. Εκεί είναι που πρέπει να απαντήσουν, ας πούμε, τα κόμματα, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή. Πώς
βλέπουν τι θα κάνει η Ελλάδα στα επόμενα χρόνια ενεργειακά, διατροφικά, πρωτοπαραγωγικά, πώς θα μπορέσει να τα απεξέλθει, προκειμένου να έχει την αυτάρκειά της, γιατί αν έχει την αυτάρκειά της, θα μπορέσει να έχει και την αυτονομία της, να συνεχίσει, αν μπορεί, να είναι ένα ελεύθερο κράτος. Και από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους, θέλω να πω αυτό που είπα στην αρχή, ότι η διαβίωση, δυστυχώς, κύριε Κασταχίνη, καθίσταται ολοένα και πιο ακριβή, και αυτή καθ' αυτή η ζωή, η ανθρώπινη ζωή, πάνθυνη. Πάνθυνη. Φανταστείτε ότι δεν έγινε debate στα πλαίσια του εθνικού πένθους, αλλά γιατί απαγορεύτηκε ο διάλογος. Όταν πενθούμε, δεν μπορούμε να συζητάμε, κύριε Σαχίνη. Δεν μπορούμε να μιλάμε όταν πενθούμε. Απαγορεύεται. Που θα έπρεπε να γίνει ένα debate ακριβώς για τη μεταναστευτική πολιτική που έχουν τα κόμματα και πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό στην Ελλάδα. Κανείς δεν μίλησε όμως. Κανείς. Λοιπόν, ο φίλος μου Ηλίας έχει γράψει τον καλύτερο επίλογο. Κύριε Λίκο λέει, και κύριε Κουρέτα, δεν εκτρέφουμε σιγά σιγά μοσχάρια, γίδια και όλα τα άλλα σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί έχουμε γίνει μοσχάρια και γίδια εμείς οι ίδιοι και τρεφόμαστε μάλλον με κουτόχορτο. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Κύριε Λίκο, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Και εγώ ιδιαίτερα. Απλά να μην είμαστε σανοφάγοι. Μπορεί και να γίνουμε εντομοφάγοι, αλλά ποτέ να μην γίνουμε σανοφάγοι. Καλημέρα σας. Την καλημέρα μου. Γεια σας.